Καλησπέρα. Οι ελληνικές startup είναι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε και απόψε μαζί μας. Έχουμε 4 πολύ όμορφες παρουσιάσεις πριν συνεχίσουμε την κουβέντα και το networking στο bar. Η πρώτη από αυτές είναι η Paradox Kinetics και θα ήθελα να καλέσω τον Jordi στο stage να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα. I'm Jordi. Θα σας πω κάποια πράγματα για την Paradox Kinetics. Η ορεινή ποδηλασία σημαίνει ελευθερία και εξερεύνηση. Φεύγεις από το πολιτισμό, πας στο βουνό, ψάχνεις εκεί χαράδρες, ιστορίες, γυρνάς στο σπίτι σου πιο ολοκληρωμένος άνθρωπος. Αλλά πας μόνο τόσο μακριά όσο μπορείς να γυρίσεις ασφαλής. Πας μόνο τόσο γρήγορα όσο σε πάνε τα πόδια σου ή η βαρύτητα. Καμιά φορά το έδαφος δεν είναι κατάλληλο για ποδηλασία και καμιά φορά απλά δεν είσαι ποδηλατής ή αθλητής, ας πούμε. Οπότε έχουμε αυτές τις ανάγκες. Θες να πας πιο μακριά, πιο γρήγορα, πιο ψηλά, σε πιο ανώμαλα εδάφη και θες να μειώσεις τις απαιτήσεις στον αναβάτη. Και αυτή είναι η λύση. Ευχαριστώ. Εντάξει, πλάκα κάνω. Δεν είναι τόσο απλό. Αν ήταν τόσο απλό απλά να λύσεις αυτά τα θέματα, θα είχαμε όλοι τέτοια ποδήλατα. Αλλά δεν έχουμε. Και γιατί? Επειδή έχουμε αυτά τα εμπόδια. Πρέπει να δουλεύει η ανάρτηση τέλεια. Θα τρακάρεις, θα χτυπήσεις από εδώ και από εκεί. Πρέπει να είναι πολύ ανθεκτικά τα πράγματά σου. Πρέπει να μπορείς να τα διατηρείς. Θέλεις μεγάλη δύναμη να φτάσεις στο έδαφος, αλλά ταυτόχρονα το όχημά σου να είναι ελαφρύ. Πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ του αναβάτη και του οχήματος. Και πρέπει ο αναβάτης να γουστάρει να το οδηγάει. Δεν είναι αρκετό αν έφτιαξες κάτι δυνατό, αλλά δεν έχει ωραία αίσθηση στη χρήση. Πρέπει να έχεις ψηλό ground clearance, δεν ξέρω πώς να το πω στα ελληνικά αυτό, να μην χτυπάσαι κάθε κοτρώνα που θες να περάσεις από πάνω. Και πρέπει να είναι όμορφο, να ταιριάζει πάνω στο ποδήλατο, να μην φανεί ξένο, να μπορεί να δίνει συνέχεια ψηλή ισχύ και να μην ταυτίνει από θερμοκρασίες, ας πούμε. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αν επενδύσεις σε μία ακριβή ηλεκτροκίνηση και οι τεχνολογίες που μπαίνουν εκεί μέσα όντως είναι ακριβές, θα πρέπει να μπορείς να το πάρεις μαζί σου. Δεν δίνεις τέτοια λεφτά για κάτι που μένει με αυτό το ποδήλατο και αν χαλάσει το πλαίσιο δεν μπορώ να το πάρω μαζί μου στο καινούριο μου. Αυτά είναι πολύ αξιόλογα ηλεκτρικά ποδήλατα και οι ηλεκτροκινήσεις τους είναι καλές, αλλά κανένα από αυτά δεν λύνει όλα τα προβλήματα που θέτω. Αυτό τα λύνει. Ποιος εδώ είναι ορεινός ποδηλάτης ή κάνει ορεινή ποδηλασία? Εσείς δεν μετράτε. Έχω έναν από πίσω. Έχεις κάνει ηλεκτρικό ποδήλατο? Σπάνια. Έκανες wow. Ήτανε φοβερό. Όχι. Okay. Να σας δείξω κάτι.
Αυτό το φτιάξαμε εμείς, εδώ, στην Ελλάδα, στη μεταμόρφωση, για να είμαι ακριβής. Τα ανθρακονήματα δεν τα πλέκουμε, εντάξει, τα στρώνουμε στο φουρνάκι μας, τα ψήνουμε. Η ανοδίωση είναι in-house. Δεν βρήκαμε καλή ανοδίωση στην αγορά και έπρεπε να τα κάνουμε εμείς. Καταλαβαίνετε. Αυτός είμαι εγώ. Και έχω φτάσει, εδώ είναι τα καλάβριντα, το Γενάρη, έτσι. Αυτή είναι η στιγμή που λες, wow, έτσι, καβαλάς αυτό το όχημα και δεν πιστεύεις πού είσαι και πώς πας. Και κάθε φορά που το καβαλάω νιώθω έτσι. Να σας πω κάποια πράγματα για την αγορά που κινούμαστε. Επειδή ωραία τα λέω, αλλά θα σας πω και γιατί είμαστε εκεί που είμαστε. Η έννοια του ηλεκτρικού ποδηλάτου σημαίνει το παίρνω, το κυκλοφορώ στον δρόμο, δεν έχει άδεια, σαν να είναι ποδήλατο, απλό, τυχαίνει να έχει ηλεκτροκίνηση, αλλά το αγνοούμε, έτσι. Και πραγματικά είναι χαμηλής ισχύος, χαμηλής ταχύτητας, είναι και φτηνά τα εξαρτήματα γενικά, η ποιότητα δεν είναι πολύ καλή, είναι εντελώς κορεσμένη η αγορά, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Μετά είναι τα μοτοποδήλατα. Αυτή είναι μια αγορά που στην Αμερική υπάρχει ήδη σαν υποδομή και κατηγορία. Στην Ευρώπη αναπτύσσεται τώρα, νομίζω 1η-1η του 2017 θα υπάρχει σαν κατηγορία οχήματος. Είναι ωραία αγορά αυτή και εκεί θέλουμε να επεκταθούμε. Η τεχνολογία μας είναι έτοιμη για αυτήν, απλά τώρα μένουν τα partnerships που θα κάνουμε. Είναι υψηλής ισχύος, είναι καλές οι ταχύτητες, χρειάζεται licensure, homologation και όλα αυτά τα άσχημα που δεν μας αρέσουν, αλλά εντάξει. Και οι τιμές είναι καλές. Μπορούμε να πουλήσουμε ένα καλό προϊόν. Αυτή τη στιγμή θεωρούμαστε ιδιοκατασκευή, αλλά για να καταλάβετε πώς συγκρινόμαστε με τους άλλους σε αυτή την κατηγορία. Αν ψάξεις, θα βρεις πολλά φτηνά και χαμηλής ισχύως και μπουρου-μπουρου, αλλά τα σημαντικά που θα βρεις είναι δήθεν 3.000 βατ, αλλά το ποδήλατο ζυγίζει 30 κιλά και αν πατήσεις τον γκάζι κρατημένο για πάνω από 30 δευτερόλεπτα, έχει καεί και θα κόψει. Υπάρχουν άλλες ιδιοκατασκευές που πιάνουν και 12.000 βατ, αλλά ζυγίζουν 60 κιλά. Αυτό δεν είναι ποδήλατο. 30 κιλά δεν είναι ποδήλατο πια. Είναι τα ποδήλατα που κυκλοφορούν στο βουνό, είναι 15 κιλά και κάτω. Εμείς στοχεύουμε για 18 και κάτω, να μην σας πω και 17. Και πέραν από αυτό, επειδή αυτά τα νούμερα είναι σημαντικά, αλλά πιο σημαντικό είναι πώς νιώθει αυτός. Γιατί αυτός ανεβαίνει στο όχημά του και δεν σκέφτεται «Α, τέλεια, έχω 3.000 βατ και είναι μόνο 17,3 κιλά». Σκέφτεται, δεν σκέφτεται τίποτα. Ανεβαίνει στο όχημά του, πάει και νιώθει πώς, ό,τι βγάζει αυτό το όχημα. Και αν τον κάνει να νιώθει καλά, έχουμε πετύχει το στόχο μας. Αυτός είναι ένας αναβάτης μας, ο οποίος πήρε μέρος στο πρωτάθλημα downhill της Ελλάδος πριν ένα μήνα, με αυτό το ποδήλατο, το οποίο το φτιάξαμε εμείς και το είδατε πριν λίγο, είναι και πήρε πρώτη θέση στην κατηγορία των ηλεκτρικών και είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που υπήρχε αυτή η κατηγορία. Επειδή κανένας άλλος που φτιάχνει ηλεκτρικά ποδήλατα θέλει να μπει στο downhill. Είναι too dangerous, θα τα σπάσει όλα. Πώς φτάσαμε εδώ. Το 2012, ο Γιάννης και ο Σίμος, στο γκαράζ του Γιάννη, δεν είναι ακριβώς γκαράζ, τέλος πάντων, στο γκαράζ του Γιάννη, αρχίσανε να φτιάχνουν δείγματα. Ο Γιάννης και ο Σίμος εδώ είναι, κάντε μας ένα έτσι. Ήταν οι άλλοι δύο που είπαν ναι στην ορεινή ποδηλασία. Φτιάξανε κάποια πρωτότυπα και τα πήγαν καλά. Το 2013 πιάσανε 2.000 βατ. Δεν θα το πω αξιόπιστο, αλλά ήταν αξιόλογο. Ήταν μόνο 4 κιλά, μπορεί και λιγότερο. Και έδινε, ήταν ωραίο. Το 2014 με τον αδερφό μου, τους γνώρισα αρχές του 2014,
και αρχίσαμε να δουλεύουμε μαζί. Φτάσαμε 5.000 βατ. Για να καταλάβετε, 5.000 βατ σημαίνει 100 χιλιόμετρα την ώρα σε ευθεία. Είναι πολύ δυνατό. Είχα ξετρελαθεί με το project. Ήθελα πάρα πολύ να ασχολούμαι με αυτό. Άφησα ό,τι άλλο είχα στο πλάι και μπήκα full time σε αυτό το project και το ονομάσαμε Paradox Kinetics. Το 2015 ανοίξαμε την εταιρεία και μπήκαμε, πώς να το πω, βάλαμε στόχο να πάρουμε αυτό το καταπληκτικό πρωτότυπο και να το κάνουμε καταπληκτικό προϊόν. Αλλά δεν είναι εύκολο. Κυρίως το 2015 ήταν research and development και μάθαμε πολλά ότι όσο προσεκτικά και να υπολογίζεις πόσο χρόνο και πόσα λεφτά χρειάζεσαι για να κάνεις κάτι, θα σου κοστίσει τα διπλάσια. Ειδικά εάν έχεις ήδη υπολογίσει ότι θα σου κοστίσει τα διπλάσια. Το άλλο σημαντικό που έμαθα είναι ότι μια θεωρητική λύση δεν είναι λύση. Πρέπει να το φτιάξεις, να το σπάσεις, να το ξαναφτιάξεις, να αλλάξεις πράγματα. Και όσο ασχολούμαι με αυτό το project, ούτε μία φορά δεν μας έτυχε να σκεφτούμε, «Α, θα το κάνουμε έτσι, να το φτιάξουμε» και δούλεψε με τη μία. Έπρεπε να το φτιάξουμε, να δούμε ότι όχι, δεν σκεφτήκαμε αυτό. Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Το 2016 ολοκληρώσαμε το πρώτο μας προϊόν και κάναμε μια μικρή σειρά παραγωγής για 50 κομμάτια. Αυτά έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί όλα. Έχουμε πουλήσει κάποια από αυτά. Έχουμε δώσει κάποια σαν δείγματα σε key partners για να τα δείξουν σε άλλες αγορές. Και η αντίδραση είναι φανταστική. Κάθε εβδομάδα σχεδόν με παίρνει τηλέφωνο ο Ιταλός που συνεργαζόμαστε και μου λέει, το έδειξα εκεί αυτή την εβδομάδα, ξετρελάθηκε, πότε θα έχεις να μου στείλεις. Και το έδειξα εκεί, ξετρελάθηκε, πότε θα έχεις να μου στείλεις. Τέλεια, του λέω, θα σου στείλω τέλη Δεκεμβρίου, δεν ξέρω, θα δούμε πώς πάει η παραγωγή, εντάξει. Άρα το 2016 μάθαμε κάποια πράγματα. Ότι το να επενδύσεις σε εξοπλισμό το οποίο δεν αποδίδει, και δεν έχω το χρόνο να σας πω την ιστορία γι' αυτό, αλλά είναι πονεμένη, αν επενδύσεις σε εξοπλισμό που δεν αποδίδει, είναι πιο ακριβό από το να είχες επενδύσει σε καλό εξοπλισμό και να κόστιζε τετραπλάσια. Το δεύτερο που μάθαμε, αν δεν το έχεις έτοιμο να το πουλήσεις, να το δώσεις στον πελάτη σου, είναι καλύτερα να μην του μιλήσεις. Και το τρίτο, αυτό πολύ προσωπικό για μένα, είναι ότι μπορεί να μην μ' αρέσει να λέω στους άλλους πώς να σκέφτονται ή πώς να δουλεύουν, πώς να επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά πρέπει να το κάνω. Επειδή θες δε θες, η κουλτούρα σε μια εταιρεία πρέπει να επιβάλλεται. Και αυτό ακούγεται άσχημο, αλλά δεν είναι. Στην αλήθεια, είναι για το καλό ολονών. Και αν κάποιος δεν μπορεί να συμμορφωθεί στην κουλτούρα, καλύτερα να φύγει παρά να μείνει και να είναι συνέχεια πονεμένη. Η Paradox Kinetics έχει a lot to look forward to. Και πέραν από το τρομερό interest των δυνητικών πελάτων μας, ετοιμαζόμαστε τώρα να αναπτύξουμε πάρα πολύ την παραγωγή μας. Θα σας πω, ελπίζω ότι θα φτιάξουμε του χρόνου 10 φορές αυτά που έχουμε φτιάξει αυτόν τον χρόνο. Θα αναπτύξουμε και άλλα προϊόντα, πολύ πιο δυνατά, σε άλλους τομείς. Προσωπικά, I'm very excited να φτιάξω ένα ηλεκτρικό surf, να πηγαίνω βόλτες στο Αιγαίο. Τι άλλο να σας πω. I'm very excited. Αυτά.
Wow. Wow. Να επαναλάβω για να ακουστεί και στο βίντεο, πώς θα κάνετε βιομηχανική παραγωγή στο hardware που ξεκινάει από εδώ. Αυτό το σκέφτομαι κάθε μέρα. Έτσι. Το βασικό είναι ότι πρέπει να έχεις υπό τον έλεγχό σου το quality. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει. Αυτή τη στιγμή για την τάξη μεγέθους που είμαι, πρέπει να κάνω τελικό assembly εδώ. Προς το παρόν είχαμε πάρα πολλά ενδιάμεσα stages στο assembly που το κάναμε in-house. Και συνέχεια η δουλειά μας με το supply chain είναι πώς αυτό που αγοράζαμε τις μπύλιες και το μαζεύαμε εμείς, θα το δώσουμε σε αυτούς που το φτιάξαν να το κάνουν συναρμολόγηση. Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, αυτό θα γίνει και το τελικό κόστος σε πρώτη ύλη θα είναι χαμηλή και το τελικό κόστος σε συναρμολόγηση θα είναι χαμηλή επειδή κάνουμε σωστά τη δουλειά μας στα σχέδια και στο planning για την παραγωγή. Εντάξει, το κάλυψα. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Η ερώτηση είναι αν στα προηγούμενα 4 χρόνια που λειτουργείτε είχατε κάποια χρηματοδότηση ή μέχρι τώρα το φέρετε ως εδώ μόνοι σας. Ήτανε μίξ. Φανταστείτε ότι τα παιδιά όταν τους γνώρισα ήμουνα ένας από αυτούς που θέλανε να με πείσουν ότι αξίζει αυτό που φτιάχνουν. Και ένα κομμάτι της παρουσίασης που μου κάνανε ήτανε market data. Αλλά ήταν και testimonials από αθλητές του χώρου. Και αφού είχα ασχοληθεί για ένα διάστημα, συνέχισα και εγώ αυτό το έργο. Να το δείχνω σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν σχετικοί, να τους πω αυτό σας ενδιαφέρει, είναι κάτι που πιστεύετε μπορεί να πάει εκεί που θέλουμε να πάει, στην τιμή που χρειαζόμαστε να είναι. Και το άλλο κομμάτι είναι ότι η πρώτη επένδυση που κάναμε ήταν επίσης αυτή η ερώτηση μέσα στην επένδυση. Τι είναι το, λαμβάνοντας το ρίσκο ότι μπορεί να μην το θέλει η αγορά, πώς να επενδύσουμε για να ρισκάρουμε αυτή την ερώτηση. Το θέλει η αγορά. Θα βάλω τόσα λεφτά και θα πάω να μάθω. Και αυτή ήταν η πρώτη σειρά, that was the first round of funding που λέμε. Άλλη ερώτηση. Έχετε πατρετάρει πληκτρολογία για το εισαγωγικά, θα μπορούσε να έχει κρίση έξω από το πίνακο. Έχετε κάποια πληκτρολογία παραπάνω με διαφορετικό από την ηλεκτροκινητήρα. Έχετε πατρετάρει τον ηλεκτροκινητήρα και έχει άλλες εφαρμογές επίσης αυτό που έχετε φτιάξει. Έχουμε πατέντες. Στο χώρο των ηλεκτροκινητήρων πάρα πολλά έχουν γίνει ήδη. Δεν μπορώ να σκεφτώ ένα καλό παράδειγμα, αλλά στην αγορά αυτή βρήκαμε πατέντες με πράγματα που δεν γίνονται στην αγορά ακόμα, αλλά τα γράψανε πριν από 20 χρόνια. Πάλι βρήκαμε το niche μας και είπαμε αυτό το κάναμε εμείς και κανένας άλλος. Έχουμε αυτή την πατέντα. Για το τι μπορούμε να κάνουμε, η ηλεκτροκίνηση γενικά έχει γίνει ένα κομμάτι της
θα πω ότι it is one of our specialties τώρα, ότι καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι σημαίνει να δώσεις κίνηση με πηγή μια μπαταρία ή το ρεύμα. Επίσης, έχουμε μάθει πάρα πολλά για materials. Φανταστείτε ότι πηγαίναμε έξω στην αγορά και ψάχναμε advice για το πώς να δουλέψουμε το ανθρακόνημα. Ερχόντουσαν μάστοροι σε εμάς, βλέπανε τι κάναμε και είπανε «Όχ, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό». Και εν τέλει δεν μας μάθανε και τίποτα και αυτοί φεύγανε με καινούριες ιδέες. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πολύ τεχνογνωσία ακόμα να δώσουμε και ότι πράγματι η Paradox Kinetics θα δώσει πολλά και σε πολλούς τομείς. Ήδη η ανωδίωσή μας είναι από τις καλύτερες που μπορείς να βρεις στην Ευρώπη. Οπότε κάτι μπορεί να γίνει και εκεί. Ευχαριστώ. Ποιο είναι το bottleneck για να το bottleneck. Είναι η παραγωγή εντός των πλαισίων της ποιότητας που θέλουμε. Αλλά μη φανταστείς, το 10:1 για του χρόνου είναι, εγώ πιστεύω, καλός στόχος. Αν μου ζητείς για 100:1, το συζητάμε λίγο μετά ίσως. Αλλά εγώ είμαι ικανοποιημένος εκεί αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Λίγο παραπάνω, αλλά ναι. Πόσο κοστίζει ένα τέτοιο ποδήλατο? Το κόστος. Ο Ερμής, το οποίο δεν είναι αυτό, ο Ερμής είναι 2.800 ευρώ, είναι 1.500 βατ, το οποίο αντιστοιχεί περίπου σε 50 χιλιόμετρα την ώρα. Και τι άλλο θέλω να πω, ότι με την μπαταρία που δίνουμε μαζί με τον Ερμή, έχεις αυτονομία περίπου 50 χιλιόμετρα. Αλλά αυτό είναι 50 χιλιόμετρα πηγαίνοντας σε μία ευθεία, πεταλάροντας τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Έχουμε περιπτώσεις που παιδιά το πήρανε στο βουνό και κάνανε 80 χιλιόμετρα ορεινή ποδηλασία, το οποίο είναι και άλλη περίπτωση. Περίπου σαν το Τέσλα δηλαδή. Τι λες? Σαν το Τέσλα περίπου. Μακάρι να φτάσουμε και τον Τέσλα. Ναι. Οι μπαταρίες, πόση διάρκεια έχουν, πόσο χρόνο ζωής? Εμείς έχουμε ακολουθήσει το πιο conservative use της μπαταρίας. Αυτό σημαίνει ότι όταν το φορτίζεις, το φτάνεις στο 85%, νομίζω. 90%. Και όταν το αποφορτίζεις στα 15-20%. Ευχαριστώ, Γιάννη. Αυτό σημαίνει ότι η ζωή της μπαταρίας θα είναι περίπου 1.000 κύκλους. Αν κάνεις 50 χιλιόμετρα την ημέρα με το ποδήλατό σου για 3 χρόνια κάθε μέρα, φίλε, θα σου δώσω καινούργια μπαταρία. Αλλά 1.000 κύκλους είναι πολλά. Τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ. Έχετε σκεφτεί να κάνετε καμπάνια στο crowdfunding? Ναι, το έχουμε σκεφτεί. Για τον Ερμή και τον αδερφό του, τον Άρη, που δεν το έχω πολύ μιλήσει, θεωρούμε ότι η τιμή της συσκευής είναι λίγο ψηλή για τέτοιες καμπάνιες, αλλά αν πορευτούμε στον τομέα των pedelec, των ηλεκτρικών ποδηλάτων, αλλά με την έννοια του απλού ποδήλατου, είναι, πώς να το πω, it is the most obvious way.
αυτό. Και δύο ερωτήσεις από μένα γρήγορες. Πώς μπορούμε να παραγγείλουμε κάποιο πρώτο? Ωραία. Και τι χρόνο αναμονής έχει ίσως, πες μου. Θα σου πω. Θα γκουγκλάρεις το Paradox Kinetics και θα μας βρεις online. Είμαστε the first result. Yes. Και θα μπεις εκεί ή στο Facebook ή στο site μας. Έχουμε τηλέφωνα, emails και όλα αυτά. Στείλτε μας ένα μήνυμα. Ελάτε από το μαγαζί μας, τη Μεταμόρφωση, και θα σας φτιάξουμε. Είναι ηλεκτροκίνηση μαζί με ποδήλατο. Γενικά βγαίνει γύρω στα 3,5 με 4.000 ευρώ. 4.000 ευρώ. Ο χρόνος αναμονής, γενικά, αν παραγγείλεις καινούργια ηλεκτροκίνηση, θα στην έχω σε 2 εβδομάδες. Και αν το πάρεις και με ποδήλατο, θέλω περίπου 1 μήνα. Ποιο είναι το πιο τρελό σου όνειρο για την Paradox? Το πιο τρελό μου όνειρο? Πόσο μακριά θα φτάσετε, δηλαδή? Ξέρεις τι, εντάξει, το σερφ το θέλω. Αλλά μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα drones που βλέπουμε, που πετάνε οι άνθρωποι. Εντάξει, το drone με την κάμερα δεν με ενδιαφέρει. Αλλά το να πετάξω εγώ με κινητήρες γύρω μου, μ' αρέσει. Θα ήθελα να φτιάξω κάτι τέτοιο ωραίο. Ευχαριστούμε. Έλα, πες. Μετά θα έχουμε αυτό και άλλο ένα ποδήλατο στην αυλή. Αν θέλετε να τα δοκιμάσετε, θα τα πούμε. Επόμενη παρουσίαση, Field Scale. Θα ήθελα να φωνάξω τον Γιώργο Μπόντζιο και τον Γιώργο Μπουζιάννα να μας παρουσιάσουν τη Field Scale. Καλησπέρα. Καταρχάς, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας και τιμή μας. Λίγα λόγια για το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Όλα ξεκίνησαν πριν από 4 χρόνια, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου κάναμε το διδακτορικό μας μαζί με τον Γιώργο, στον τομέα της προσομοίωσης. Τι είναι προσομοίωση? Προσομοίωση είναι μια διαδικασία στην οποία μπορούμε να προβλέψουμε τη συμπεριφορά ενός προϊόντος, προτού αυτό κατασκευαστεί. Για την ακρίβεια, λύνουμε δύσκολες, πολύπλοκες μαθηματικές εξισώσεις, με τις οποίες μπορούμε να επιλύσουμε φυσικά φαινόμενα, και άρα τα οποία τελικά περιγράφουν τη λειτουργία ενός προϊόντος, και άρα μπορούμε να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το προϊόν, προτού το κατασκευάσουμε. Παραδείγματος χάρη, αν θέλουμε να προβλέψουμε την αεροδυναμική μιας φόρμουλας 1, πρέπει να λύσουμε εξισώσεις ρευστομηχανικής, για να το δούμε αυτό. Η προσομοίωση, είδαμε και νιώσαμε στο πετσί μας ότι έχει 2 μεγάλα προβλήματα. Το ένα είναι ο μεγάλος χρόνος προσομοίωσης και το δεύτερο είναι ότι τα εμπορικά προγράμματα είναι πολύ δύσκολα στη χρησιμοποίηση, να τα χρησιμοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή, μάλλον εδώ και πολλά χρόνια, οι προσομοίωσεις χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλες τις βιομηχανίες, κατασκευής hardware προϊόντων, από αεροπλάνα και αυτοκίνητα μέχρι κινητά, κινητήρες, οτιδήποτε. Ξεκινήσαμε τη Field Scale, η οποία ιδρύθηκε πριν από 2 χρόνια. Πήραμε τον πρώτο γύρο χρηματοδότησης. Με το πρώτο μας προϊόν θελήσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρώτο κύριο πρόβλημα, που ήταν ο χρόνος προσομοίωσης. Εισάγαμε στην αγορά έναν επιλύτη, έναν solver, ο οποίος χρησιμοποιούσε τεχνολογία τελευταίας γενιάς και εκμεταλλευόταν το cloud για να προσφέρει πολλαπλάσιες ταχύτητες προσομοίωσης στον απλό χρήστη. Στην πραγματικότητα, μπορούσαμε να προσφέρουμε επιτάχυνση ενός ολόκληρου cluster στον desktop ενός υπολογιστή. Με το πρώτο προϊόν συνύψαμε την πρώτη εμπορική συνεργασία με την Altair, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο στον χώρο της προσομοίωσης,
με την οποία αποκτήσαμε πρόσβαση σε περίπου 5.000 πελάτες. Εκεί πέρα πάνω είδαμε ότι το δεύτερο πρόβλημα προσομοίωσης, το οποίο είχαμε ήδη εμείς κάνει identify, αλλά δεν είχαμε κάνει tackle, είναι τελικά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή, η δυσκολία χρησιμοποίησης τέτοιων λογισμικών. Στην πραγματικότητα, είδαμε ότι ενώ το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς θέλει να χρησιμοποιήσει προσομοίωση, εντούτοις δεν χρησιμοποιεί, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Η καινοτομία που εισάγαμε ήταν η έννοια του application, οπότε φτιάξαμε το πρώτο προϊόν, το οποίο ήταν ένα simulation app, απευθυνόταν στην αγορά των οθονών αφής και στην πραγματικότητα είναι ένας πανίσχυρος solver, ντυμένος σε ένα απλό περιβάλλον, το οποίο μιλάει τη γλώσσα ενός απλού μηχανικού και επομένως μπορεί να απευθυνθεί σε πολύ μεγαλύτερες αγορές από αυτές τις οποίες απευθύνονται τα τωρινά εμπορικά προϊόντα. Το πρώτο demo το παρουσιάσαμε στο Σαν Φραντζίσκο, το Μάιο που μας πέρασε. Η ανταπόκριση που είχαμε από υποψήφιους πελάτες ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Συντομία ήταν ανταπόκριση του στυλ, ωραία, πολύ ωραίο αυτό που κάνετε, έχει κάνει 5 πράγματα, αλλά εγώ θέλω να κάνει 15. Γυρνάμε πίσω στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε τα υπόλοιπα 10 που μας έλειπαν. Μέσα στο φθινόπωρο που πέρασε κάναμε τα πρώτα trial version, τρέξαμε τα πρώτα pilots και την προηγούμενη εβδομάδα κλείσαμε την μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής οθονών αφής στον κόσμο, την Microchip. Οπότε, μιλώντας για πωλήσεις, ας δούμε αυτό το διάγραμμα που είναι... Πώς? Τώρα? Τώρα, καλύτερα? Λοιπόν, μιλώντας για πωλήσεις, αυτό το διάγραμμα είναι γνωστό σε πολλούς εδώ μέσα, το πώς μπορείς να χτίσεις μια εταιρεία των 100 εκατομμυρίων. Εμείς, βάζοντας τα κάτω, είδαμε ότι θα τοποθετήσουμε την εταιρεία μας και το προϊόν μας στο υψηλό επίπεδο, όπου να πουλάμε δηλαδή άδειες της τάξης των 10 με 100.000. Οπότε, έχουμε ένα καταπληκτικό προϊόν, έχουμε ορίσει και το price tag, τώρα το μόνο μας μένει είναι να φτιάξουμε ένα site και να το διαφημίσουμε και ας πούμε στο Facebook και να αρχίσουμε να το πουλάμε σαν τρελό και να βγάλουμε τα 100 εκατομμύρια. Yeah, right. Καλώς ήρθατε στο Enterprise World. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί από τη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας ένα site, να πουλήσει στο Enterprise World, ας το ξανασκεφτεί. Αυτό ήταν που πάθαμε εμείς και το μάθαμε τον κακό τρόπο. Το πρόβλημα, λοιπόν, στο Enterprise World είναι ότι, με μία λέξη, αν το πούμε, είναι η λέξη trust. Για να μπορέσει ο άλλος, ο ένας πελάτης, τέτοιου μεγέθους, να πάρει το προϊόν και να το βάλει στο product development και με αυτό το προϊόν να φτιάξει την επόμενη οθόνη αφής, πρέπει να εμπιστευτεί το προϊόν σου, πρέπει να εμπιστευτεί πρώτα εσένα. Ο τρόπος, ένας βασικός για να σε εμπιστευτεί είναι να έχεις προηγούμενους πελάτες. Άρα, για να πάρουμε πελάτες, πρέπει να έχουμε πελάτες. Οπότε, αυτό είναι ένας κύκλος που πρέπει να σπάσουμε. Πώς το σπάμε αυτό? Αυτό είναι αναπτύσσοντας το trust, την εμπιστοσύνη, πρόσωπο με πρόσωπο. Και ακριβώς αυτό ήταν πάνω στο οποίο επενδύσαμε. Πώς? Αυτό που βρήκαμε ότι λειτουργεί είναι αυτό που ονομάζουμε humble yet aggressive. Δηλαδή, να δώσουμε ορισμένα παραδείγματα. Πρώτον, humble, είμαστε ακόμα startup, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι είμαστε η σούπερ εταιρεία που έχει τους 150 πελάτες, άρα πρέπει να είμαστε πάντα humble. Αλλά aggressive enough, γιατί ξέρουμε ότι το προϊόν μας είναι πάρα πολύ καλό, ξέρουμε ότι είναι καλύτερο από τον ανταγωνισμό, άρα ξέρουμε ότι αυτό το προϊόν, αν το πάρει ο πελάτης, θα έχει όφελος. Θα έχει όφελος και οικονομικό και χρονικό, που τελικά μεταφράζεται πάλι σε οικονομικό. Να δούμε, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό σε εμάς, τι είδαμε ότι λειτουργεί. Ένας άλλος τρόπος να το πούμε αυτό είναι το λεγόμενο extra mile, να κάνεις το extra mile για τον πελάτη. Ένα χαριστικό παράδειγμα ήταν όταν μιλούσαμε με μια μεγάλη εταιρεία, όχι την Microchip, και
Αυτή είναι στο Σικάγο. Και αφού μιλήσαμε, μας λέει ας κανονίσουμε ένα demo. Οπότε εκεί είπαμε, όχι, δεν θα κανονίσουμε demo, θα έρθουμε να σε δούμε από εκεί. Θα πάρουμε το αεροπλάνο και θα έρθουμε να σε δούμε. Αυτόν τον τύπο εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τον φέρουμε γενικά στο τηλέφωνο, στο demo. Αλλά αυτή η κίνηση το ξεκλείδωσε. Όταν πήγαμε εκεί, λοιπόν, είχε μαζέψει όλη την ομάδα του, περίπου 10 άτομα, οι οποίοι μας άκουσαν, και αμέσως μετά ξεκινήσαμε τα pilots. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι το εξής για το Extra Mile. Όταν ξεκινήσαμε, λοιπόν, τα pilots με την Microchip, πέρα από το ότι μας ζήτησε το evaluation, να κάνει evaluation του προϊόντος, αντί να του δώσουμε απλά το προϊόν, όπως θα έκανε οποιαδήποτε εταιρεία, αυτό που κάναμε ήταν μαζί με το προϊόν να στείλουμε και ένα άτομο, το οποίο έμεινε εκεί μια εβδομάδα, για να τους βοηθήσει να κάνουν πιο smooth τη διαδικασία στο training. Και, συνεχίζοντας, όταν θα πάρουν το δεύτερο version, ξανά ένα άτομο για 2 εβδομάδες εκεί, να τους βοηθήσει στην διαδικασία. Αυτό, πιστέψαμε, ήταν κάτι που το εκτίμησαν τόσο πολύ, που το sales cycle, από εκεί που είναι συνήθως 3 μήνες, εμείς το κατεβάσαμε στον 1 μήνα. Αυτά. Και αυτό που, παρότι κλεισέ, δεν μπορώ να κλείσω χωρίς να αναφερθώ στην ομάδα η οποία κόπηκε, για κάποιο λόγο, είναι μεγαλύτερη. Έχει και κάποια άτομα, όχι, δεν τα κόψαμε επίτηδες. Τα αγαπάμε και αυτά. Γιατί χωρίς αυτή την ομάδα, ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι να λέμε και γιατράς και τα λοιπά, δεν θα ήμασταν ποτέ εδώ. Αυτά. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω πόσοι πραγματικά κατάλαβαν τι κάνει ακριβώς το προϊόν. Πείτε μας 2 λόγια παραπάνω. Δεν άκουσα την ερώτηση. Δεν ξέρω πόσοι κατάλαβαν ακριβώς τι κάνει το προϊόν. Μπορείτε να πείτε 2 λόγια παραπάνω, αν θέλετε. Ναι. Λοιπόν, όταν μια εταιρεία που κάνει manufacturing, οτιδήποτε, από κινητό τηλέφωνο μέχρι αεροπλάνο, για να μπορέσει να τεστάρει το προϊόν πριν το βγάλει στην παραγωγή, για να μπορέσει να τεστάρει αν αυτό δουλεύει, έχει στην πραγματικότητα 2 τρόπους. Ή θα το κατασκευάσει και θα το τεστάρει στο εργαστήριο. Οπότε αυτό είναι πολύ, είναι too time consuming και πολύ costly. Ή ο δεύτερος τρόπος είναι να το κάνει αυτό virtually, να το κάνει στον υπολογιστή, να το κάνει όπως ονομάζουμε computer simulation, δηλαδή να προσομοιώσει τις συνθήκες του πραγματικού περιβάλλοντος μέσα στον υπολογιστή και να δει αυτό το προϊόν, όπως το έχει σχεδιάσει, πώς θα συμπεριφέρεται στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το software το οποίο αναπτύσσουμε. Ερωτήσεις. Έχετε κάνει προσομοίωση ηλεκτροκινητήρα. Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Αλλά είναι, στην πραγματικότητα δεν είναι, δεν θα σας αρέσει η απάντηση. Είναι μόνο ηλεκτροστατικά φαινόμενα, αλλά δεν είναι αυτά που θέλεις εσύ. Εσύ μάλλον θα ήθελες άλλα φαινόμενα για τα οποία ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι πάνω σε ένα πραγματικό προϊόν συνυπάρχουν πολλά φαινόμενα και ενδεχομένως να χρειάζεσαι ένα διαφορετικό solver για κάθε ένα από αυτά. Οπότε είναι μεγάλη τέχνη να το βάλεις και να προσομοιώσεις όλα αυτά τα φαινόμενα μαζί για να δεις τη συνολική συμπεριφορά που θέλεις. Άρα, εσύ ποιο φαινόμενο θες, μηχανολογικό ή κάτι άλλο? Αυτό ήταν το humble, να πούμε και το aggressive. Λοιπόν, μετά, έξω, θα σε περιμένουμε να ξεκινήσουμε το partnership. Ερώτηση άλλη. Γιώργο, για πες μας, αυτός ο πελάτης στο Σικάγο, ποιος ήταν, μπορείς να πεις? Δεν μπορώ να πω ποιος είναι, απλά μπορώ να πω ότι ξεκινάει από μό και τελειώνει σε Τορόλα. Ερωτήσεις υπάρχουν? Όχι. Ευχαριστούμε πολύ.
Η Μυρτώ Τσίμα θα μας παρουσιάσει το ίνσταλο. Μυρτώ. Καλησπέρα. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχάς και την ευκαιρία να μιλήσω εδώ για το ίνσταλο, δηλαδή μια νέα πλατφόρμα που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγους μήνες για την παροχή νομικής βοήθειας on demand. Το ίνσταλο ουσιαστικά ξεκίνησε σαν από μια παρατήρηση όταν γύρισα από Αγγλία και έχοντας μητέρα δικηγόρο. Παρατήρησα ότι η κρίση είχε δημιουργήσει ένα παράδοξο στην αγορά των νομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλούς δικηγόρους και πολλοί και ιδιαίτερα οι νέοι δικηγόροι δυστυχώς υποπασχολούνται με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταβάλουν τις φορές τους, να αναγκάζονται να κλείσουν τα γραφεία ή να μεταφέρουν την έδρα τους στο σπίτι. Φυσικά αυτό δεν ήταν κάποιο νέο, αλλά όπως σε πολλούς άλλους κλάδους, έτσι η κρίση έφερε στην επιφάνεια ουσιαστικά τα προβλήματα που ήδη είχε ο κλάδος. Και αυτά είναι ότι αν και έχουμε 43.000 δικηγόρους στην Ελλάδα, μια πανευρωπαϊκή πρωτιά, ουσιαστικά αυτοί οι δικηγόροι δεν είναι όπως θα περίμενε κανείς οργανωμένοι σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία και όπως βλέπει κάποιος στις χώρες του εξωτερικού. Αντιθέτως, κυρίως για λόγους νοοτροπίας και κουλτούρας, ουσιαστικά όλοι είναι είτε solo practitioners, δηλαδή σε ατομικά γραφεία, ή σε οικογενειακά γραφεία με 2-3 δικηγόρους. Φυσικά αυτό σαν structure δημιουργεί πολύ υψηλό κόστος και παράλληλα ουσιαστικά μειώνει την αποδοτικότητα. Γιατί δεν αφήνει περιθώριο για ιδιαίτερη εξειδίκευση, δεν αφήνει περιθώριο για ένα σωστό marketing budget για την προσέλκυση πελατών, δεν αφήνει περιθώριο για την πρόσληψη προσωπικού για να μπορεί ο δικηγόρος να συγκεντρωθεί στις αμυγώς νομικές εργασίες. Βέβαια, αυτό από μόνο του δεν είναι παράδοξο. Αυτό είναι ένας προβληματικός κλάδος. Το παράδοξο έρχεται αν αναλογιστεί κανείς ότι πέρα από την πρωτιά μας στους δικηγόρους, είμαστε και ένας λαός αρκετά δικομανής. Είμαστε και δεύτεροι πανευρωπαϊκά στις εισερχόμενες ουσιαστικά υποθέσεις στα ελληνικά δικαστήρια. Και απλά για να πω λίγους αριθμούς, είναι 40.000 οι άνθρωποι που χωρίζουν κάθε χρόνο. Έχουμε 12.000 δυστυχώς σε τροχαία ατυχήματα με τραυματισμούς. Και όλες αυτές οι νομικές ανάγκες, αν κάτι, έγιναν πολύ εντονότερες με την οικονομική κρίση. Πλέον είναι πάνω από 4 εκατομμύρια οι πολίτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, είναι 2 εκατομμύρια οι πολίτες με κόκκινα δάνεια. Και γιατί λέω όλους αυτούς τους αριθμούς? Γιατί ουσιαστικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται τη βοήθεια ενός δικηγόρου, χρειάζονται μια νομική συμβουλή. Και εδώ είναι που έρχεται και το παράδοξο. Γιατί λοιπόν οι δικηγόροι μας υποπασχολούνται? Δεν είναι απλά γιατί είναι πάρα πολλοί, δεν είναι γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ότι έχει νομικά προβλήματα, δυστυχώς το ξέρει πολύ καλά. Δεν είναι γιατί δεν ξέρει πού να απευθυνθεί ή γιατί είναι απαγορευτικό το κόστος, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι. Το πρόβλημα κυρίως έρχεται από την εντύπωση που έχουμε όλοι για τους δικηγόρους και είμαι σίγουρη ότι αν ρώταγα και εδώ τι είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σας άμα σκέφτεστε ένα δικηγόρο, σίγουρα είναι κάτι αρνητικό. Και αυτό κυρίως είναι απόρρια της πολύ μεγάλης αδιαφάνειας που υπάρχει στον κλάδο, το οποίο είναι και προϊόν του πώς είναι οργανωμένος. Υπάρχει πολύ μεγάλη αδιαφάνεια στις τιμές. Δεν ξέρεις αν είναι η χρέωση του δικηγόρου είναι υψηλή, είναι χαμηλή. Κυρίως δεν ξέρεις ποια θα είναι αυτή η χρέωση μέχρι στο τέλος που παίρνεις το λογαριασμό. Επίσης, υπάρχει αδιαφάνεια στην ποιότητα. Άμα δεν έχεις τις απαραίτητες νομικές γνώσεις ο ίδιος, δεν μπορείς να κρίνεις αν η νομική συμβουλή που παίρνεις είναι σωστή, είναι καλή. Και σίγουρα δεν έχεις το χρόνο να πας να ρωτήσεις 40 δικηγόρους. Αυτά λοιπόν λειτουργούν σαν ανασταλτικός παράγοντας και έτσι οδηγούν πολλούς συμπολίτες μας να αγνοούν τα ζητήματά τους ή να προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν μόνοι τους. Με αποτέλεσμα συχνά να οδηγούνται πια στην πόρτα του δικηγόρου, όταν πια το πρόβλημα έχει διωγγωθεί και φυσικά η επίλυσή του έχει γίνει πολύ πιο πολύπλοκη, χρονοβόρα και έχει πολύ ψηλότερο κόστος. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλουμε να κάνουμε με το ίνσταλο είναι να δημιουργήσουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας ένα νέο μοντέλο παροχής νομικών υπηρεσιών on demand, το οποίο θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τόσο των πολιτών όσο και των δικηγόρων. Μέσα από την πλατφόρμα, ουσιαστικά θέλουμε να δώσουμε σε όλους τους πολίτες εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε εξειδικευμένους δικηγόρους, οι οποίοι θα μπορούν να τους παρέχουν τη νομική υποστήριξη που χρειάζονται, όποτε τη χρειάζονται, από όπου και αν βρίσκονται, με χαμηλό και το σημαντικότερο με γνωστό εκ των προτέρων κόστος. Μία σταθερή χρέωση 25 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, θέλουμε να ενθαρρύνουμε κιόλας αυτό που λέω preventative care. Δηλαδή, όταν είναι τόσο απλό, τόσο γρήγορο, τόσο εύκολο να πάρεις μια έμπειρη και έγκυρη νομική συμβουλή από το σπίτι σου, από το γραφείο σου, ακόμη και από το δρόμο,
θα το κάνεις ακόμη και διερευνητικά ή προληπτικά και έτσι θα αυξήσεις τις πιθανότητες να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα εγκαίρως και άρα όταν η αντιμετώπιση του θα είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο οικονομική. Βέβαια, μέσα από την πλατφόρμα θέλουμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά και τις προοπτικές, τις επαγγελματικές προοπτικές και των δικηγόρων. Ουσιαστικά να τους δώσουμε τη δομή που οι ίδιοι δεν έχουν δώσει στον κλάδο τους, να τους ενώσουμε σε μια μεγαλύτερη πλατφόρμα, η οποία μπορεί να τους φέρει σε επαφή με νέους πελάτες, να διευρύνουν το πελατολόγιό τους, φυσικά να κερδίσουν ένα έξτρα εισόδημα και να μπορούν να επικεντρωθούν σε αυτό που ξέρουν να κάνουν καλά οι δικηγόροι, δηλαδή να δίνουν νομικές συμβουλές και να μην χρειάζεται να απασχολούνται με marketing, με έβρεση πελατών ή με το να τους κυνηγάνε για τις πληρωμές, γιατί όλα αυτά τα κάνει η πλατφόρμα για αυτούς. Τι μπορεί να κάνει κάποιος από το Instalo, πώς το κάνουμε αυτό. Ουσιαστικά, μέσα από την πλατφόρμα, οποιοδήποτε πολίτης, με τρία απλά βήματα, μπορεί να κλείσει ένα τηλεφωνικό ραντεβού με έναν δικηγόρο. Απλά επιλέγει την κατηγορία στην οποία αφορά το πρόβλημά του, επιλέγει την ημέρα και την ώρα που είναι διαθέσιμος να μιλήσει με τον δικηγόρο, δίνει τα στοιχεία του, ανεβάζει άμα θέλει κάποιο έγγραφο για να δει ο δικηγόρος και τέλος πληρώνει τα 25 ευρώ που είναι το κόστος αυτού του τηλεφωνικού ραντεβού. Και αυτό ήταν όλο. Από εκεί και πέρα το μόνο που έχει να κάνει είναι να περιμένει και να απαντήσει την κλήση του δικηγόρου, η οποία θα γίνει την ώρα και την ημέρα που το έχει ζητήσει. Βέβαια, δεν θέλουμε μόνο να καταπολεμήσουμε την αδιαφάνεια στις τιμές. Θέλουμε και στην ποιότητα. Γι' αυτό και στην πλατφόρμα όλοι οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι έχουν το προφίλ τους, το οποίο έχει τη φωτογραφία τους και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για αυτούς. Δηλαδή, πού είναι εξειδικευμένοι, τι σπουδές έχουν, τι επαγγελματική εμπειρία έχουν, οτιδήποτε άρθρα μπορεί να έχουν γράψει και να έχουν δημοσιευθεί κτλ. Και τα στοιχεία αυτά μπορεί οποιοδήποτε να τα δει μέσα από την πλατφόρμα και φυσικά μόλις κάποιος ζητήσει ένα τηλεφωνικό ραντεβού και το αναλάβει κάποιος δικηγόρος, εμείς τότε του στέλνουμε ένα email με όλα αυτά τα στοιχεία για τον δικηγόρο που θα συνομιλήσει μαζί του. Βέβαια, μόλις ολοκληρωθεί το ραντεβού, του στέλνουμε και άλλο ένα email ώστε να μπορεί να αξιολογήσει τόσο τον δικηγόρο όσο και την πλατφόρμα συνολικά. Τώρα, στο business κομμάτι, εμείς πως βγάζουμε λεφτά, ουσιαστικά κρατάμε ένα transaction fee από κάθε τηλεφωνικό ραντεβού που κλείνεται στην πλατφόρμα. Και επίσης, οι δικηγόροι μας πληρώνουν μία συνδρομή για το δικαίωμα να είναι στην πλατφόρμα, να έχουν το προφίλ τους και να αναλαμβάνουν τέτοια τηλεφωνικά ραντεβού. Ναι, εδώ έχω βάλει κάποια άρθρα που έχουν γραφτεί ουσιαστικά για εμάς, για την υπηρεσία. Πιο πολύ γιατί ήθελα να τονίσω το ότι αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε και ελπίζουμε να κάνουμε δεν είναι απλά να καλύψουμε μία ανάγκη αγοράς. Ουσιαστικά η νομική υποστήριξη είναι δικαίωμα ολωνών και όταν φτάνει πλέον πολίτες να φτάνουν ακόμη και στο δικαστήριο χωρίς παράσταση δικηγόρου, τότε πρόκειται για ένα κοινωνικό πρόβλημα. Και γι' αυτό και το ενδιαφέρον του τύπου, στο να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση γι' αυτό. Βέβαια, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ από το ενδιαφέρον του τύπου είναι οι αξιολογήσεις που έχουμε λάβει ως τώρα, οι οποίες ήταν πολύ θετικές τόσο από τους πολίτες όσο και από τους δικηγόρους που χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα αυτούς τους τελευταίους μήνες. Και έχοντας πάρει αυτές τις πρώτες ενδείξεις, θετικές ενδείξεις, θέλουμε να εξελίξουμε συνεχώς την πλατφόρμα και να παρέχουμε όλο και περισσότερες υπηρεσίες στους πολίτες. Αυτό λοιπόν που έχουμε σκοπό να κάνουμε είναι πρώτον αυτό το legal marketplace που λέω, το οποίο ουσιαστικά θέλουμε πάλι με την ίδια λογική του on-demand και της ξεκάθαρης χρέωσης να παρέχουμε περισσότερες υπηρεσίες και όχι μόνο αυτή του συμβολευτικού τηλεφωνικού ραντεβού, αλλά και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η δημιουργία ενός συμφωνητικού, ενός συμβολέου ή ακόμη και ένα διαζύγιο ή ίδρυση μιας εταιρείας. Εκτός από αυτό, θέλουμε επίσης να βγάλουμε και μία βερσιόν της πλατφόρμας, η οποία θα είναι πρώτον στα αγγλικά και γενικότερα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των τουριστών. Κάθε χρόνο έρχονται στην Ελλάδα γύρω στα 26 εκατομμύρια τουρίστες, οι οποίοι δυστυχώς πολλοί από αυτούς θα αντιμετωπίσουν διάφορα νομικά προβλήματα, από τροχέα, προβλήματα με τις κρατήσεις, κλοπές, οτιδήποτε. Έχοντας λοιπόν μιλήσει και με πολλούς επαγγελματίες του κλάδου, ξενοδόχους, ταξιδιωτικά γραφεία, κρουαζιερόπλια, εταιρεία με κρουαζιερόπλια κτλ., μας έχουν διευκρινίσει και αυτοί ότι αυτό είναι κάτι που θα το ήθελαν και αυτοί, είναι μια συνεργασία που θα ήθελαν και αυτοί. Γιατί θέλουν ουσιαστικά στους τουρίστες, όλοι θέλουμε να παρέχουμε μια διαμονή πολύ υψηλού επίπεδου. Και για τους περισσότερους τουρίστες αυτό έχει να κάνει και με ένα αίσθημα ασφάλειας. Και θέλουν να ξέρουν ότι άμα τύχει κάτι, μπορούν να έχουν κάποιον έμπιστο, ο οποίος γρήγορα θα τους βοηθήσει να το αντιμετωπίσουν.
Συγγνώμη, το business package απλά τα αναφέρω πιο πολύ όχι σαν ένα νέο προϊόν που θέλουμε να λανσάρουμε, αλλά πιο πολύ για να πω ότι η πλατφόρμα δεν απευθύνεται μόνο σε ιδιώτες, αλλά και σε νέους επιχειρηματίες ή μικρές εταιρείες ή startups, οι οποίοι έχουν καθημερινά νομικές ανάγκες, αλλά τα έσοδά τους ή το μέγεθός τους στην προκειμένη φάση δεν δικαιολογεί την ανάπτυξη ενός εσωτερικού νομικού τμήματος. Οπότε εκεί το Instalo μπορεί να είναι ένα, ας το πούμε, low-cost alternative. Γενικά, αυτό όλο που παρουσιάζω δεν είναι κάτι που είναι ειδικό για την Ελλάδα. Ο χώρος της παροχής νομικών υπηρεσιών είχε πολλά προβλήματα στις περισσότερες χώρες του κόσμου και σίγουρα έχει ένα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Και η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει σε αυτό και ήδη βοηθάει σε αυτό. Γι' αυτό τα legal startups είναι hot. Υπήρχαν μόνο 44 το 2011 και πλέον είναι περισσότερα από 1.500 καταγεγραμμένα στο Angel List. Και αυτό που επίσης έχει ενδιαφέρον είναι ότι τον Ιούνιο ήταν ο πρώτος μήνας που περισσότερα startups καταγράφηκαν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή Ευρώπη και Ασία. Φυσικά τα legal startups είναι hot γιατί και ο κόσμος έχει αρχίσει να αναζητάει έτσι τους δικηγόρους και τη νομική βοήθεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 60% σε μια παγκόσμια έρευνα δήλωσαν ότι σε κάποια φάση του νομικού τους προβλήματος αναζήτησαν νομική βοήθεια online. Και αν και αυτό δεν είναι αριθμός ο οποίος μπορεί να είναι ακριβώς για την ελληνική πραγματικότητα ακόμη, γιατί εδώ αργούμε λίγο περισσότερο σε όλα. Παρ' όλα αυτά και εδώ οι αναζητήσεις πλέον στο Google για όρους σχετικούς με έβρεση δικηγόρου ή νομικής βοήθειας είναι περισσότερες από 80.000 το μήνα. Αυτή είναι η ομάδα. Με αυτά τα καταπληκτικά κυκλάκια πιο πολύ ήθελα να δείξω ότι και η ομάδα μας θέλει να συνδυάσει την τεχνολογία με την νομική επιστήμη, όπως ακριβώς και η πλατφόρμα του Instalo. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ευρώ. Όχι, είναι on demand. Είναι το κόστος κάθε τηλεφωνικού ραντεβού. Είναι συνδρομητική από την πλευρά των δικηγόρων. Είναι ένα λεπτό, είτε μία ώρα, είτε 5 ευρώ. Κοίτα, με υπηρεσίες που λειτουργούν παγκόσμια και έχουν περισσότερο καιρό και έχουν κάνει μεγαλύτερη έρευνα, είχαν βρει ότι η μέση διάρκεια κλήσης είναι περίπου 9 λεπτά. Στην Ελλάδα σίγουρα είναι λίγο περισσότερο και αυτό που εμείς έχουμε δει είναι ότι είναι λίγο περισσότερο από τόσο. Αλλά δεν θα κρατήσει συνήθως μία ώρα, πιο πολύ γιατί χωρίς να αναλάβεις την υπόθεση του άλλου, είναι τόσα όσα από αυτά που μπορείς να πεις. Οπότε μέσα σε 15-20 λεπτά λογικά έχεις καλύψει όλα αυτά τις πρώτες διερευνητικές απορίες που μπορεί να έχει κάποιος. Βέβαια από εκεί και πέρα, άμα θέλει κάποιος ολοκληρωμένη ουσιαστικά νομική βοήθεια και να αναλάβει το πρόβλημά του ο συγκεκριμένος δικηγόρος γιατί έχει μείνει ευχαριστημένος, πολύ ευχαρίστως μπορεί να το κάνει αυτό εκτός πια της πλατφόρμας, σε αυτή τη φάση πριν βγάλουμε το Legal Marketplace. Κατ' εξαίρεση και τη δεύτερη ερώτηση. Είναι το υποερώτημα, ναι. 25 ευρώ ανά τηλέφωνο. Ναι, μια συμβουλευτική κλήση ουσιαστικά. Επόμενη. Υπάρχει ανταγωνισμός εδώ, επαναλαμβάνω. Ανταγωνισμός ακριβώς direct δεν υπάρχει. Ίσως αυτό που λέει στη Θεσσαλονίκη είναι ένα δικηγορικό γραφείο, το οποίο παρέχει και υπηρεσίες μέσω ίντερνετ. Δηλαδή, είναι δύο δικηγόροι από ό,τι έχω δει που έχουν το γραφείο τους, το έχουν βάλει και online και έχουν τις τιμές ότι, άμα θέλετε διαζύγιο, 799 ευρώ, ας πούμε. Οπότε το έχουν. Ναι. Τσάμπα. Μπορεί ένας δικηγόρος να διαφημιστεί online και δει μέσω Instalo και η ελάχιστη χρέωση ανά ώρα νομίζω είναι τα ξέρεις καλύτερα. Είναι η ελάχιστη χρέωση από αυτό που λες είναι 80 ευρώ, η οποία είναι μια χρονοχρέωση που κανείς δεν τηρεί σε αυτή τη χώρα.
Αλλά ναι, υπάρχει. Βέβαια, εμείς επειδή δεν είμαστε η ίδια, δεν είναι η εταιρεία δικηγορική, ο κώδικας των δικηγόρων δεν έχει σχέση με εμάς. Βέβαια, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η κλήση είναι γύρω στα 10 με 15 λεπτά και γι' αυτό και τα 25 ευρώ. Η διαφήμιση, έχεις δίκιο, απαγορευόταν, έχει επιτραπεί εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Εγώ έχει τύχει να δω 2-3 φορές online. Ακόμη, βέβαια, οι δικηγόροι στην Ελλάδα δεν είναι. Κάποιοι δεν το ξέρουν, κάποιοι ούτε θέλουν να το κάνουν, ούτε ξέρουν πώς να το κάνουν, γι' αυτό και δεν θα δεις πολλές. Ωραία ευκαιρία για το Instalo. Ωραία. Ναι, λειτουργεί εδώ από τον Ιούνιο περίπου. Έχουμε γύρω στους 60 δικηγόρους αυτή τη στιγμή. Και έχουμε και γύρω στους περισσότερους από 200 πλέον πολίτες που έχουν γραφτεί για να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία. Τι γίνεται μετά το τηλεφώνημα το αρχικό, το οποίο πληρώνει κάποιος? Όχι, μέχρι να βγάλουμε και όλα στο legal marketplace που ανέφερα, ουσιαστικά εμείς παρέχουμε αυτή την πρώτη γνωριμία, την πρώτη συμβουλή. Από εκεί και πέρα, αν ο πελάτης μην είναι ευχαριστημένος και χρειάζεται περαιτέρω βοήθεια, εμείς εκεί δεν έχουμε κάποια περαιτέρω ανάμειξη. Βέβαια, γι' αυτό χρεώνουμε και μια συνδρομή τους δικηγόρους. Με σκοπό, θέλουμε κιόλας να τους βοηθήσουμε να έχουν ένα νέο πελάτη. Μα οι δικηγόροι δεν είναι σε εμάς full time ουσιαστικά. Εμείς δεν προσλαμβάνουμε τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι συνεργάζονται μαζί μας ως ένα μέσο προβολής και για να βρούνε πελάτες. Πώς συνεργάζονται και ας πούμε το χρυσό οδηγό. Απλά εμάς είναι μια πιο ολοκληρωμένη και ειδική πλατφόρμα. Οπότε τα έσοδά τους είναι από το subscription και όχι από το commission. Α, πάλι εσύ όχι. Δεν καταλαβαίνω ποιος μιλάει. Υπάρχει μια τάση και στην Ελλάδα να μπορούν οι πολίτες να κάνουν από μόνοι τους κάποια πράγματα που μέχρι τώρα νόμος απαιτούσε την παρουσία δικηγόρου. Είναι κάτι η αυτοματοποίηση κάποιων τέτοιων διαδικασιών, για παράδειγμα να προετοιμάσει κάποιο ένα συμβόλαιο τύπου άλλου, δεν ξέρω ποιε είναι αυτέ. Μέσα από την πλατφόρμα είναι κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει, γιατί ξέρω. Γίνεται. Ναι, ναι. Να επαναλάβω αν το πω σωστά. Υπάρχουν αρκετές διαδικασίες που απαιτούν δικηγόρο, ωστόσο στην πράξη πολλοί πολίτες θα μπορούσαν να τις κάνουν μόνοι τους. Είναι αυτό μια υπηρεσία που θέλετε να υποστηρίξετε μέσω του Instalo? Νομίζω πιο πολύ ερώτηση έλεγε είναι κάποιες υπηρεσίες που επιτρέπεται να τις κάνουν μόνοι τους οι πολίτες. Και ναι, αυτό υπάρχει πολύ στο εξωτερικό, διάφορες ιστοσελίδες που έχουν έτοιμα templates, ας πούμε. Και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο μέλλον. Και μέσα από το legal marketplace που έλεγα, αλλά και δίνοντας κάποια templates στον κόσμο για να χρησιμοποιεί. Καταρχήν, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση είναι γιατί είναι τηλέφωνο το μέσο επικοινωνίας και όχι να οριστεί ένα πρόσεσο που κάποιος θα ξεκινάει μια διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος και θα το κάνει monitor μέσα από την εφαρμογή. Αυτό που γίνεται είναι ένα λίγο συνδυαστικό. Δηλαδή, όταν κάποιος στο τρίτο βήμα που έδειξα δίνει τα στοιχεία του, έχουμε και ένα κουτάκι που περιγράφει το πρόβλημά του. Εκεί, βέβαια, άλλοι μπορεί να γράψουν δύο λέξεις, άλλοι μπορεί να γράψουν ένα κατεβατό, τρεις παραγράφους. Οπότε, έχουμε αισθήσει κάθε έτοιμα περίπου τι αφορά. Και επίσης ο δικηγόρος μας ενημερώνει μέσα από την πλατφόρμα πότε ολοκληρώνεται. Και τότε είναι που είπα ότι στέλνετε και το email αξιολόγηση στον πελάτη. Για,
Γιατί επιλέξατε το τηλέφωνο σαν μέσο επικοινωνίας? Ναι, το τηλέφωνο όσο η μεγαλύτερη αμεσότητα. Και επειδή το θέμα των δικηγόρων είναι, χρειάζεται η εμπιστοσύνη και συνήθως μέσα από το τηλέφωνο ή ακόμη περισσότερο άμα θέλουμε μετά να το εξελίξουμε και σε βιντεοκλήση όταν αυτή γίνει λίγο πιο ευρέως διαδεδομένη. Δίνει στον άλλον μια αίσθηση μεγαλύτερης οικειότητας και εμπιστοσύνης. Άλλη μία. Ακριβώς. Ναι. Πώς θα απευθυνθείτε σε ένα μεγάλο pool από χρήστες, πώς θα τους βρείτε αυτούς, πώς θα τους κερδίσετε, πώς θα κάνετε marketing σε αυτούς, αυτή είναι η ερώτηση. Ουσιαστικά είναι ένα συνδυασμό online marketing, το οποίο έχουμε ξεκινήσει σε πολύ μικρό, με πολύ περιορισμένο budget, Facebook δηλαδή και Google AdWords. Είναι το blog το οποίο ξεκινήσαμε πριν λίγες εβδομάδες για content marketing στον κόσμο. Εκεί γράφουμε, οι δικηγόροι ουσιαστικά γράφουν διάφορα άρθρα που ενδιαφέρουν τον κόσμο, ας πούμε, κόκκινα πώς να σώσετε το σπίτι σας κτλ. Δεν είναι δηλαδή άρθρα που απευθύνονται σε δικηγόρους. Από εκεί και πέρα είναι φυσικά και offline marketing με partnerships, είτε με υπηρεσίες που έχουν κοντινή σχέση με κάποιον που θα χρειάζεται μετά νομική βοήθεια, π.χ. με μια ιστοσελίδα για ενοικιάσεις ακινήτων. Εκεί μπορούν να γίνουν, υπάρχει χώρος για πολλές στρατηγικές συνεργασίες που μπορούν να φέρουν πελάτες. Γενικά το κόστος στην Ελλάδα και ειδικά σε αυτό το τομέα, επειδή ακόμη, όπως είπα, οι δικηγόροι δεν έχουν μάθει να κάνουν διαφήμιση, είναι κάτι που απαγορευόταν. Είναι σχετικά χαμηλό από την άποψη ότι δεν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε αυτό, ακόμη τουλάχιστον. Μυρτώ, μια τελευταία ερώτηση από εμένα. Τι υπηρεσίες πιο συγκεκριμένα σκέφτεσαι να μπορεί να προσφέρει η πλατφόρμα σε startups? Θα μπορούσε να υπάρχουν κάποια πακέτα, δεδομένου ότι ένα startup έχει συχνά νομικές ανάγκες για την ίδρυση αλλά και για τη λειτουργία της εταιρείας. Θα μπορούσαμε ουσιαστικά να είναι κάποιο πακέτο με τόσες ώρες το μήνα, ας πούμε, σε μια καλύτερη τιμή. Ουσιαστικά ώστε να είναι το ίνσταλο ο δικηγόρος που δεν έχουν in-house, σε μια καλύτερη τιμή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Τελευταία παρουσίαση για απόψε, ο Πολ Κίτνερ θα παρουσιάσει το People's Trust. Thank you, George. I've decided to do this in English to make it a little more exciting for you and a little less exciting for me. First of all, just say thank you, George, for the invite. Secondly, thank you all for not having already made your way to the bar. What I'd like to tell you about today is the People's Trust, and so that you can understand a little bit about what we do and how we do it. Our mission is to relieve unemployment in Greece through entrepreneurship. And we do that in various ways, which I'll go through. We're a privately funded organization that is non-profit, and that's important for me to underline that we're not out to seek any profits other than the social impact that we create through job creation. So why do we exist? We all know the crisis has hit us hard. We know the unemployment figures. 25% of the population is unemployed. Over 60% of the population, youth unemployment has hit very hard. But two of the points that we often don't know are that small business owners account for 75% and up to 86%, depending on what statistics you read, of private sector jobs. So we are, and despite that, we in Greece, we have the lowest score of access to finance in the EU. So we're saying that we have huge unemployment,
We can't find employment opportunities, and on the other side, we can't offer people access to finance in order for them to be able to create their own jobs. So there's a gap there. That's the one that we want to bridge. So what do? We're providing microfunding in the form of grants, together with microloans and business development services. And we do that to two sectors, basically, to existing and inspiring entrepreneurs looking to create and grow their businesses. So let's take the first one, the microfunding. As I said, this is a mix of grants and loans. The grants can reach up to 10,000 euro per business. This can be either a starting capital or as working capital for an existing business. And these are bundled together with microloans that can also reach 10,000 euro. We do that in partnership with the Action Finance Initiative, which provides and has provided microloans over the past year and a half in Greece. Together, we can leverage this partnership in order to generate funding for a microbusiness for up to 20,000 euro, which isn't bad considering the scale of lack of access to finance in Greece today. It's enough to get someone started. But getting someone started is not our only, let's say, goal. Our goal is to ensure that all these businesses remain viable. Our goal is to ensure that they're creating jobs. How do we do that then? We provide business development services either through our partners or ourselves. And we do that in order to help improve, as I said, the sustainability of a business with consulting, with mentoring, with coaching. And some of the more interesting things are discounts on office space, equipment, services. Because we are the ones that might go out and purchase equipment for you, sometimes we're able to get a discount, an extra discount, in order to be able to buy something more. So what is it that we really value? And what is it that we want to do? We want to create viability and growth for entrepreneurs. And we want to create, and this is what really creates the second thing, the social and economic impact. And that is where we really want to target. We want to target social and economic impact through the creation of jobs that are viable for people through entrepreneurship. And the last thing is that we want to empower the ecosystem through the partnership with existing organizations. So we already work with a lot of the organizations that you guys probably already know, including Foundation, the Business Coaching Center, National Bank of Greece, and their Seeds for Business. There's a lot of, there's an ecosystem out there already that we can support to help people go to the next level. They can get their training, they can get the networking from a hub, but often they can't get that access to finance and then go on to the next level, and that's where we come in. So your eligibility, what I'm saying here really is that you can be from any business, any sector, over the age of 18, whether you're a second chancer, as we say, someone who's older, 50 years old or older, and wants a second chance, and has an idea, has an experience, has some skills, you want to create a job, we're there for you. First-time entrepreneurs, young entrepreneurs. So, like I said, we're there for anyone who wants to create a business. That's what we're really saying. And the funding criteria is, do you create, basically, employment opportunities? It could be just for yourself. But if you can create employment opportunities for others as well, that's a bonus. Of course, you have to be long-term viable. We need to check that. And if you create social and economic impact, that's great. It adds. So if you're a social business, for example, that adds to the, let's say, point system. And if you're scalable and innovative, that also adds. But they're not necessary. What's necessary is that you're viable and that you're creating jobs. I want to give you some examples of IT-oriented businesses that we've supported. Saradaporo is one of them. What does Saradaporo do? It connects isolated villages deprived of connection
with basic services like medical aid with the world through wireless networks. So they go to isolated village, often where youth has disappeared, all but gone, and it's only an older population there, and they connect them with wireless capabilities in order to be able to have access to medical care through online use, and to be able to connect with their daughters, sons, grandsons, and grandchildren. It's a great little business. Another example, which I really like, is MindGate. They create a virtual reality escape room. Do you guys know what an escape room is? So they put you in a room, they lock you up, and you have to find your way out of it. It sounds like a nightmare to me, but each to his own, I suppose. But this is the next level of the escape room. So they're doing it with virtual reality. And they're doing the programming themselves, and it's awesome. So we're really excited about this one. Another example is the creation of software for a particular niche consultancy that delivers consulting for the drinks industry. And what they have developed, or sorry, what they are developing, and we're helping them to do that, is to create a piece of software that tells a retailer where to put his drinks in order to make the most profit. They can do it by color, they can do it by bottle, they can do it. It's amazing the software that they can do. And it's relatively easily done if you know how to do it. They have all the consultancy, all the knowledge and skill behind it. But no one's done it yet, at least here. The other one, which has nothing to do with IT, but it's beer, is a microbrewery. And this guy's great. This guy he's been producing beer for years. He's doing that now in Greece. He's already selling, and we're helping him with equipment in order to be able to grow. So cheers. I'm almost done. We can almost get to the bar. I think this slide basically is giving away my age and my proclivity for beer. But anyway, where are we today? In just over 2 months, we've committed over 100,000 euro to, actually, this should say 24 businesses. And each week, we're adding to that. And we're on target to supporting 30 businesses by the end of 2016. For the year ahead, we want to fund over 100 businesses in 2017. So that might be, we could get up to 1 million euro. That's our grant total that we want to disperse in the year. That's the, let's say, impact we want to have, the direct impact we want to have on the local economy. And the other thing that we want to do, and I wanted to share this with you, is to grow our volunteer base. And we'd like anyone who's interested, who has special skills, and would like to support what we do and support new startups and businesses, please come to us. We'd love to hear from you. That's it for me. My details above. Happy to take questions in Greek. Μπορώ να σας απαντήσω και στα ελληνικά. Αυτό. Ευχαριστώ. Wow, Paul. Not a long time ago, when we were giving, you know, 20K, we were also getting 15% of equity, and now we are doing this for free, so, wow. Questions? How much time does it take, you know, from when we apply till you get the money? That totally depends on the entrepreneur. So if you're ready, if you have a business plan, if you have your numbers set out, we've had people go through the system in, let's say, 1 month, from the time they've made the application to the time they actually get a dispersal of funds. Others could take up to 6 months. It really depends on how quickly they're able to turn around a business plan with the help of our consultants as well. Thanks, Alex. I'm expecting a good question from you. I know him, that's why. Actually, I saw you mentioned about the incubation. Are you hosting startups? No, we don't host startups. We so like I said before, what we want to do is support the ecosystem. There's already an ecosystem of hubs and incubators out there. And what we do is help, or rather they help us, filter and create a pipeline
a good, strong pipeline for us to be able to provide funding to. So we're not incubating, we're just assisting, let's say, the next level of when entrepreneurs can move to. Yes, please. Sorry, who's talking? Hi. Sorry? So what's in it for you? I mean, for me personally, if we do the math correctly, I mean, there's people out there who have committed $1 million in order for nothing. Yeah. And they're not even mentioning their name, so. That's right. Wow. This is an NGO. That's why I stressed this in the beginning. We are a not-for-profit company. Our aim is purely social. What we want to do is help the Greek economy, and we want to provide the ability for people to create their own jobs. That's what we want to do. There's a lack of financing, a lack of access to financing in Greece at the moment. We're the last of all the European Union. Greece is the last place of access to finance. In one small way, we can help bridge that gap. Small for now, but significant for those 100 companies that we can help. And those 100 companies have 100 people, and those 100 people have a family of four. So you can see how the multiplier effects work. Thank you. So the question is, how many of these companies have proceeded to raise more funds down the road? I guess it's too early to tell, but... Yeah, it's a little bit too early to tell for us because we just started. We launched basically in September. So already, like I said, we've seen 25 companies approved, but we haven't got to the stage yet where we can follow up with them and see, you know, the next level, let's say, of investment. But that is exactly where we're aiming for. I mean, for us, success would mean these companies have gone from the startups where we've provided that seed capital to investment or to growth, scaling, and so forth and so on. That's ultimately where we want to get to. Any other questions? Please. Over 150, sorry. Yeah. And the second? So how many applications have you received so far, and what's the decision process, or who takes the decision? So thanks for that question. We have had, over the past 2.5-3 months, 150 applications, of which 45 around are being processed at the moment, and 25 have been accepted. We evaluate those together with our partners, and ultimately the decisions are made together with the Action Finance Initiative and the People's Trust. Last one, please. Yeah. What are the criteria for funding? Two basic ones that you need to keep in mind are you creating a job, at least one job? Are you creating a job for even yourself? And is your business viable and sustainable? Do you have a business idea that can convince someone to invest that money into you? And I say invest loosely because we don't take equity or anything, but can we invest that 10,000, up to 10,000 euro in you so that you can be sustainable? Those are the two main criteria. If you're a social business, if you have scalability, if you're innovative, all those kinds of things are positive. They add, let's say, to the weight of the application, but they're not necessary. So we've funded things, even a mini market. We funded a mini market because that created a job for an unemployed person who was unemployed for 4 years, an accountant. She'd studied accountancy, she was 30, and she could only find seasonal work. And now she's got a permanent, full-time, small business. Mm-hmm. So
Sorry, Γιώργο, θες να πεις. Το microfunding, η ερώτηση έχει να κάνει με microfunding και microloans. Yeah, that's right. So the microfunding comes from the People's Trust. We provide that. It's a, sorry, θα πρέπει να σας πω στα ελληνικά. Το microfunding έχει να κάνει με οικονομική αρρωγή που κάνουμε εμείς σαν το The People's Trust. Και το microlending που έρχεται πακέτο με αυτό που κάνουμε και εμείς είναι microfinancing, δηλαδή είναι ένα microloan. Παίρνεις ένα μικρό δάνειο, μικροδάνειο λέγεται. Και αυτά πάνε μαζί. Ούτως ώστε να μπορείς να φτάσεις μέχρι και τις 20.000 ευρώ που δίνει 10 η Action Finance Initiative και 10 εμείς. Okay. So what's the plan after 2017? I mean, what's your mission with that? How far do you think you can go with? So what is my wildest dream, let's say? Actually, I think it's that surfboard. That's my wildest dream. We have actually really big plans. What we want to do is be able to reach up to 10% of the unemployed in Greece. And we have various ways which we want to do that. We want to do that both through employment opportunities, creating employment opportunities, and entrepreneurship. So if I was to say my wildest dream, it would be to reach that 10% of the unemployed and have that impact, that social impact. Wow, thank you. Thank you. Ευχαριστούμε όλους που ήσασταν απόψε μαζί μας. Στη συνέχεια στο μπαρ, επόμενη συνάντηση στις 13 Γενάρη. Ευχαριστούμε πολύ.